αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι αυτή η εικόνα του ολέθρου και της καταστροφής, των συντριμιών, της φωτιάς, του θανάτου, της μυρωδιάς, του καμένου, είναι το σκηνικό της καταστροφής. Είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο στείνεται ο πόλεμος. Και νομίζω ότι αυτές οι εικόνες είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικές, αν μη τι άλλο. Και μας προκαλούν ανατριχύλα. Εδώ επάνω μπορείς να δείξεις, φαίνεται ακριβώς το συγκρότημα των γραφείων, αλλά και των κατοικιών που υπάρχουν εδώ απέναντι. Και θα προσπαθήσω να σας δείξω τώρα τις εγκαταστάσεις, οι οποίες ουσιαστικά ευλήθησαν. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται απέναντι. Ο ένας ο πύργος είναι αυτός εδώ. Θα περπατήσουμε εδώ ανάμεσα στα συντρίμια, ανάμεσα στα χαλάσματα, ανάμεσα στα καμένα, προκειμένου να περάσουμε έτσι πλάι από το κατεστραμμένο, από το βομβαρδισμένο κτίριο. Βλέπετε από εδώ είναι το κτίριο και ακριβώς απέναντι είναι ο πύργος της τηλεόρασης. Ένας από τους πύργους της τηλεόρασης. Βλέπετε εδώ, ακόμα και το έδαφος έχει καεί. Ακόμα και το έδαφος αναδύει μια μυρωδιά, η οποία είναι μυρωδιά καιγόμενου. Είναι η εικόνα της καταστροφής. Μαύρο χώμα, παιδιά, μαύρο χώμα.